στον εισαγγελέα Ηλίας κατέθεσε το απόγευμα της Δευτέρας όσα γνωρίζει για τις καταγγελίες που έκανε ο Δήμαρχος Πύργου Τάκης Αντωνακόπουλος για τους πολίτες που είναι σε καραντίνα για τον κορονοϊό και δεν τηρούν τους όρους και τις οδηγίες. Τόνισε πως δεν έδωσε ονόματα, αλλά ζήτησε να υπάρξει μηχανισμός ελέγχου των όρων της καραντίνας. Επίσης, έκανε λόγο για λάθη και παραλήψεις στην αντιμετώπιση του γκρουπ που ταξίδεψε στους Αγίους Τόπους, λέγοντας πως πρέπει οι αρχές να σκέπτονται και ιατρικά. Κατέθεσα αυτά που γνωρίζω και αυτά έχουν σχέση με την ανεπάρκεια επίβλεψης των όρων πρόληψης και επιδημιολογικής εξάπλωσης της ίωσης. Δεν υπάρχει ένας μηχανισμός που να επιτηρεί την καραντίνα, δηλαδή την απομόνωση στα σπίτια όλων των υπόπτων, όπως αυτά έχουν χαρακτηριστεί μέσα από τα κριτήρια της επιστημονικής κοινότητας. Έχουμε πολλές καταγγελίες στο Δημαρχείο, τηλεφωνικές, αλλά και διαζώσεις πολλές φορές, όπως έγινε και στη Γαστούνη, θα το είδατε, δημοσίευσαν και εκεί το ίδιο πρόβλημα, ότι αρκετοί, όχι χιλιάδες, ούτε εκατοντάδες, αλλά αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι είναι σε καραντίνα κυκλοφορούν, έχουν μια κοινωνική δραστηριότητα και ξέρετε ότι η επιδημιολογική ευκολία μετάδοσης αυτού του ιού από λίγους, αν γίνεται, φτάνει σε λίγες μέρες να έχουμε προϊόν αριθμό με γεωμετρική πρόοδο. Άρα απαιτούμε εδώ και τώρα επίβλεψη των όρων από την πολιτεία, διάθεση προσωπικού και μέσων. Δεν έχουμε γάντια, δεν έχουμε αντισηπτικά, δεν έχουμε μάσκες. Στα νοσοκομεία 60 υγειονομικά στελέχη, γιατροί και νοσηλεύτριες είναι σε καραντίνα. Στον πύργο, το νοσοκομείο του Πύργου, χτες 2 γιατροί, 4 νοσηλευτές. Τώρα, ας πάει κάποιος στο νοσοκομείο και έχει όλη τη δυνατότητα μόνος του να προχωρήσει, να περάσει όπου θέλει. Δεν υπάρχει μια γραμμή το ύποπτο περιστατικό να στεγανοποιηθεί σε σχέση με τα άλλα περιστατικά. Το προσωπικό να διαφυλαχτεί, να αμυνθεί. Χρειάζεται σοβαρότητα. Ούτε πανικός, ούτε απλούστευση. Συν Αθηνά και Χειρακίνη, ούτε δαιμονοποίηση, έτσι, αλλά ούτε φιλοσοφικές προσεγγίσεις στο θέμα. Ούτε με τις προσευχές φεύγει ο ιός. Εσείς κατέθεσατε συγκεκριμένα στοιχεία. Ναι, κατέθεσα. Ονοματεπώνυμα δεν κατέθεσα για πολλούς λόγους. Πρώτον, δεν είμαι σε θέση να τα ταυτοποιήσω εγώ με ακρίβεια τα ονοματεπώνυμα. Δεύτερον, είμαι γιατρός. Υπάρχει το ιατρικό απόρριτο, υπάρχουν τα προσωπικά δεδομένα. Και τρίτον, πιστεύω άποψή μου, δεν είναι δουλειά της δικαιοσύνης. Είναι δουλειά των υπηρεσιών δημόσιας υγείας. Έχουν τις καταστάσεις, έχουν τις λίστες. Να επικοινωνήσουν, να βρουν τους ανθρώπους, να τους επαναφέρουν στην υποχρέωσή τους. Είναι αδίκημα η μη τήρηση των όρων της καραντίνας. Είναι αδίκημα, να ξέρετε. Δεν έχει δικαίωμα ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Είναι σαν να υπονομεύει στη ζωή του άλλου. Υπάρχουν άνθρωποι που κινδυνεύουν. Το 2% είναι υπαρκτό. 2% σε ένα εκατομμύριο σε μια περίπτωση μεγάλης επιδημίας είναι 20.000 συνάνθρωποι μας. Γιατί? Επειδή δεν θέλουμε να τηρήσουμε οδηγίες. Να τηρήσουμε οδηγίες, είμαστε υποχρεωμένοι, είναι αδίκημα και από το νόμο περί δημόσιας υγείας αλλά και από την πρόσφατη πράξη νομοθετικού περιεχομένου που η παρούσα κυβέρνηση δημιούργησε. Όμως σας λέω ότι χρειαζόμαστε περισσότερο προσωπικό, το είπαμε προχθές στην Πάτρα στη σύσκεψη, μας είπαν διορισμό. Ο διορισμός θέλει ένα μήνα να ολοκληρωθεί. Όταν υπάρχει φωτιά, πάει εκεί πυροσβεστική και σβήνει, δεν μαζεύει στάχτες. Τώρα πρέπει να κινηθούν όλοι. Τώρα πριν είναι αργά. Διότι θα υπάρξουν. Θα υπάρξει διερεύνηση ευθυνών. Ήδη είχαμε μια αστοχία στην αρχή. Κυκλοφορούσαν 10 μέρες ασθενείς από το Ισραήλ που είχαν έρθει, διότι έλεγε ένας κανονισμός: αφήστε το Ισραήλ ως χώρα προελεύσεως. Ναι, αλλά είχαν μπει στο αεροπλάνο. Δεν ήταν μόνο στο Ισραήλ. Είχαν επαφές εκεί με Κορεάτες, με άλλους. Δηλαδή, πρέπει μια ιατρική σκέψη πέρα από τον τυφλοσούρτη των οδηγιών να σκέφτεται και ιατρικά. Κάτι που δεν έγινε προφανώς στη χώρα μας. Έτσι, αυτή είναι η υπόθεση. Τώρα από πού προκύπτει ότι αυτά τα άτομα κυκλοφορούν ελεύθερα? Από αυτά που βλέπουν οι άνθρωποι. Γνωρίζονται, εδώ μια μικρή πόλη είμαστε. Γνωριζόμαστε. Όλοι. Γνωριζόμαστε ποιος νόσησε από αυτό το σπίτι, από αυτή την οικογένεια, από αυτό το μαγαζί. Γνωριζόμαστε. Και όταν βλέπεις συγγενείς, βλέπεις συνεργάτες, βλέπεις συναδέλφους, βλέπεις πολλοί φίλους, οι οποίοι είναι γνωστό ότι είναι σε καραντίνα. Δηλαδή, εγώ δεν ήξερα, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι μία εργαζόμενη μου που είναι στο Ρίο περίμενα το αποτέλεσμα πώς και πώς όλο το Σαββατοκύριακο και ευτυχώς βγήκε αρνητικό. Δεν το ήξεραν όλοι οι εργαζόμενοι, το ήξεραν. Δεν είμαστε Νέα Υόρκη εδώ. Μια μικρή πόλη μας, γνωριζόμαστε.